Σπάθα και αθλητικοί ενός εργαζομένου Κρήτη Σίνκα κάνουν την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Στο γήπεδο του Κολυμπαρίου, που βρέθηκε αρκετός κόσμος για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση για τον θεσμό του κυπέλου. Τρίτο λεπτό της αναμέτρησης, την πρώτη καλή στιγμή του παιχνιδιού, ο Παλιγιώρος εκτελεί το φάουλ. Η μπάλα θα καταλήξει στο κεφάλι ουσιαστικά του Βουρβαχάκη, όμως ο Κοκκινάκης με πολύ ωραία επέμβαση θα απομακρύνει σε κόρνερ. Μια ακόμη καλή στιγμή, στο 7ο λεπτό, όταν ο Γανωτής θα σουτάρει, η μπάλα όμως θα περάσει πάνω από τα δοκάρια. Στο 10 έχουμε μια φάση με την κεφαλιά του Παπαδάκη στην πρώτη απειλή από πλευρά Πάθα. Ενώ στο 13ο λεπτό ο Ντράγκοβιτς θα βρει τον Ποτονάκη, αυτός με πολύ ωραίο σουτ, θα στείλει μπάλα στη δεξιά γωνία του Κοκκινάκη και με αυτόν τον τρόπο το Σίνκα θα ανοίξει το σκορ, τον δρόμο ουσιαστικά για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Ο Ποτονάκης, ο οποίος θα πάει και θα χαιρετήσει στρατιωτικά, καθότι τις επόμενες μέρες θα παρουσιαστεί για την θητεία του στην Θήβα, τα πανηγύρια με τους υπόλοιπους συμπαίκτες. 45 δευτερόλεπτα αργότερα το Σίνκα θα βρεθεί ξανά στην επίθεση. Το γύρισμα το οποίο θα γίνει για τον Γανωτή, ο Γανωτής θα σουτάρει, θα νικήσει για δεύτερη φορά τον Κοκκινάκη, θα γίνει το 2-0. Με συνοπτικές διαδικασίες η ομάδα του Σίνκα παίρνει ένα σπουδαίο προβάδισμα στο ξεκίνημα κιόλας του παιχνιδιού. Έκρινε ο πανηγύρια στον πάγκο των παίκτων του Σίνκα. Απειλή με τον Μοσχανάκη, το σούτ, την μπάλα έξω από το δεξικάθετο δοκάρι του Βροντάκη. Ενώ φάουλ με τον Παλιγιώργο, μία ακόμη προσπάθεια, η μπάλα θα καταλήξει στο Ντράγκοβιτς, ο οποίος θα σουτάρει μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Στο 43 ένα πολύ ωραίο σούτ από τον Ασκητήδη Βροντάκης θα πέσει δεξιά γωνία και θα απομακρύνει. Ενώ στο δεύτερο μέρος, στο 7ο λεπτό της επανάληψης, 52ο του παιχνιδιού, ο Τσίτας θα βρεθεί σε επίκαιρη θέση. Πολύ ωραίο το σούτ, την μπάλα έξω από την συμβολή των Λοκών. Νέα προσπάθεια με τον Δημήτρη να κάνει το γέμισμα στην απέναντι πλευρά. Η απομάκρυση, ο Γανωτής θα κοντρολάρει ωραία με το δεξί. Τελευταία στιγμή κόντρα από τον Μοσχανάκη και συνέχεια επιθετικό φάουλ στον Κοκκινάκη. Κόρνερ από τα δεξιά από τον Ποτονάκη. Πρώτη κεφαλιά από τον Βεστάκη. Από κοντά ο Δημήτρης κάνει το 0-3 στο 61ο λεπτό. Ξανά η κεφαλιά πάσα του Βεστάκη με το αριστερό από κοντά ο Δημήτρης δίνει διαστάσεις τριάμβου ουσιαστικά στην ομάδα του Σίνκα. Προσπάθεια με τον Βαρουξάκη να δείχνει την παλιά από τον Παπαδάκη. Το σούτ με το αριστερό η μπάλα στην δεξιά πλευρά των δικτύων. Νέα προσπάθεια με τον Ποτονάκη. Εδώ όμως Χανάκης θα πετύχει ένα αυτογκολ. Ξανά η φάση, ένα πλασέ που θα το ζήλευαν και επιθετικοί. Ο Μοσχανάκης, ο κεντρικός αμυντικός, εδώ δεν συνεννοήθηκε καλά και περίληπος φυσικά διώχνει την μπάλα. Προσπάθεια με τον Βαρουξάκη. Θα βγάλει την μπάλα δεξιά στον Παπαδάκη. Αυτό στην χαμηλή σέντρα. Ο Βαρουξάκης δεν προλάβει και από την κόντρα η μπάλα καταλήξει out. Νέα προσπάθεια με τον Πέτρο Γιακουμάκη, ο οποίος θα σουτάρει. Ο Κοκκινάκης θα απομακρύνει. Ενώ λίγο πριν το φινάλε, ο Ποτονάκης, αυτός ο οποίος θα κάνει ωραία προσπάθεια, θα φέρει την μπάλα στο δεξί. Το σουτ θα κοντράρει πάνω σε μία πλάτη. Θα ευνοηθεί ο Πλατινάκης, ο οποίος με τα αριστερό θα σουτάρει και με τα πόδια Κοκκινάκη σε κόρνερ. Και τελευταία καλή στιγμή του παιχνιδιού, ένα σούτ από τον Γιακουμάκη, μπάλα έξω από το δεξί, κάθε το δοκάρι. Νομίζω ότι σήμερα κάναμε ένα καλό παιχνίδι. Δίκαια κερδίσαμε, δίκαια προκριθήκαμε. Απέναντι πάντα σε μια καλή ομάδα, όπως είναι η Σπάθα. Μια ομάδα που προσπάθησε και ιδιαίτερα στο πρώτο δεκάλεπτο, ίσως θα μπορούσε να πετύχει κάποιο γκολ και να μας έβαζε πιο δύσκολα. Αλλά νομίζω ότι στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού ήμασταν η καλύτερη ομάδα. Ήμασταν η ομάδα που είχε τις πολλές ευκαιρίες και δίκαια προκριθήκαμε. Αυτό που θέλω να πω και να τονίσω είναι ότι όταν κάνεις πρωταθλητισμό πρέπει κάθε παιχνίδι να το αντιμετωπίσεις σαν ντέρμπι. Να μην είσαι χαλαρός ποτέ. Εμείς πρέπει κάθε Κυριακή ή κάθε Τετάρτη ή κάθε Σάββατο να κερδίζουμε. Είναι όλοι αυτό λένε ότι πρέπει να κερδίζουμε και πρέπει να κερδίζουμε γιατί είμαστε μια καλή ομάδα, αλλά αυτό για να γίνεται πρέπει να είμαστε σοβαροί και συγκεντρωμένοι από το πρώτο μέχρι το 90, μέχρι να σφίξει ο διαιτητής. Είναι επιτακτική ανάγκη αυτό. Και αυτό προσπαθώ να περάσω στους παίκτες μου, γιατί δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να τους έχει συνέχεια σε εγρήγορση σε ένα πρωτάθλημα που είναι ερασιτεχνικό, δεν είναι επαγγελματικό. Εντάξει, ήταν ένα σημαντικό παιχνίδι για μας. Δυστυχώς το σκορ και η εικόνα μας λέει την αλήθεια. Ήταν μια δίκαια νίκη για το Σίνκα. Δεν τρέχει κάτι, υπάρχει μια στεναχώρια σίγουρα, αλλά ούτε έχουμε να κερδίσουμε κάτι, ούτε να χάσουμε. Κάτω το κεφάλι, συνεχίζουμε, πολλή δουλειά και τα υπόλοιπα για την ομάδα μας θα έρχονται στην πορεία.